Έχει έρθει με ώρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πώς το κάνει ο σκυλί? Πού είναι ο σκύλος? Δεν έφερα το σκύλο σήμερα. Α, τι ήταν αυτό, ποντίκι. Είναι η σεζόν 2 και είναι το δεύτερο επεισόδιο. Mm-hmm. Εσύ που είσαι λοιπόν και influencer, έχω μάθει. Τι θα δεις αυτήν την εβδομάδα να σε ακούσουμε να το δούμε κι εμείς. Τα μαλλιά μου είναι χάλια. Και όχι μόνο τα μαλλιά σου. Κάνω πάσα. Mm. Τι θα δεις, Βαγγέλη, αυτήν την εβδομάδα? Αχ, τι έχω να δω αυτήν. Πώς ήρθε αυτό καταρχάς? Μπράβο, ευχαριστώ που με ρωτάς. Είναι ο υπερπάτων αγώνας του Ολυμπιακού. Μακάρι να πάρει ο Ολυμπιακός θετικό τμήμα. Είναι φίλε, σαν να παίζει τώρα με το θηρίο. Εγώ τον πιστεύω. Τον πιστεύω. Φοβάμαι Λεβαντόφσκι, φοβάμαι. Ναι. Αλλά τον πιστεύω τον Ολυμπιακό. Πες ένα σκορ. Μπάγκερν Ολυμπιακός, 3η 6 Νοεμβρίου, 8 παρα 5 στο Κοσμοτέ Sport 2 HD. Ένα-δύο Ολυμπιακός. Μπορεί να μας πεις από ημίχρονο γιατί κάποιοι παίζουν και αυτά. Εγώ κλασικά. Γιάννης Αντετοκούμπο και Θανάσης, όλοι εκεί. Clippers, Bucks. Γιάννης Αντετοκούμπο, ναι. Εναντίον. Ποιος πες είναι ο άλλος? Πες τον Clippers. Λέοναρντ. Πώς λένε το Λέοναρντ στο μικρό, ξέρεις? Κάουι. Κάουι Λέοναρντ. Spell it. K-A-W-A-I. Καουάι Λέοναρντ. Χαουάι. Πέρυσι ο Λέοναρντ είχε πάει στον δικό μας και τον είχε πετάξει έξω από τον τελικό. Ναι, βέβαια. Είχε και κερδίσει τώρα με τους Raptors το. Και κέρδισε το πρωτάθλημα μετά. Ωραία. Αυτό το match μπορεί να είναι ίδιο τελικός τον Ιούνιο, το πιστεύω εγώ. Clippers Bucks. Ποιος θα κερδίσει, Clippers ή Milwaukee? Bucks. Ξέρεις την Bundesliga? Πώς δεν ξέρω, τι Βαγγέλη μου. Το πρωτάθλημα της Γερμανίας. Το πρωτάθλημα της Γερμανίας. Γίνεται χαμός εκεί. Μέχρι εκεί φτάνω. Γίνεται χαμός στην κορυφή. Και δύο από αυτές τις ομάδες, και η Bayern και η Dortmund, παραδοσιακό derby. Πάρα πολλά γκολ κάθε φορά. Over λογικά. Και χρήση VAR over 2,5. Derby τίτλου. Ντέρμπι τίτλου, το Bayern μέσα στο Anfield. Και άλλο, ωραία. Ναι, Premier League, η star του αγώνα, Klopp. Θα μ' αφήσεις να το ο πω. Ο Klopp και ο Guardiola. Τα δύο βουνά μαλώναν. Η Liverpool έχει το πάνω χέρι, να τα έχει λέμε. Έχει το πάνω χέρι, ναι. 45 φορές άχαστη. Άχαστη, ναι. Μέσα στο Anfield. Ματσάρα. Σου είπα τώρα πάρα πολύ καλό, γι' αυτό βιάζομαι λίγο να ξεπετάξουμε τα αθλητικά να τελειώνουμε. Έχουμε ένα καινούργιο pop-up κανάλι από την Cosmote TV. Τα αγαπημένα σου. Που είναι αφιερωμένο στις ταινίες της Marvel. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία της Marvel? Το Thor Ragnarok, μετά από πάρα πολύ καιρό. Ήξερε την απάντηση. Ναι. Η δεύτερη αγαπημένη. Το Endgame. Α, ξέρει όλο. Για πες μου λίγο από τους ήρωες της Marvel. Mm. Ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας της Marvel, ο Joker ή ο Batman? Ο Τζόκερ. Λοιπόν, επειδή αυτή έχει... δύο είναι της DC και δεν είναι της Marvel, θα κάτσεις 17 μέρες να βλέπεις, να βλέπεις το νέο pop-up κανάλι της Cosmote με τα Marvel Studios. Και όλο το Marvel Cinematic Universe. Η Catwoman πάλι της DC. Τι έχουμε, μαραθώνιο ταινιών, θεματικές ενότητες. Τι θα δω. 14 τίτλοι, συν πρεμιέρα την Captain Marvel. 17 Νοέμβρη, τελευταία μέρα, η πρεμιέρα της Captain Marvel. Και το αγαπημένο μου από όλα είδος εμένα, αρτιστικά ας πούμε, θα πούμε, είναι το behind the scenes. Όπου είναι τύπου πώς προετοιμάζονται οι ηθοποιοί, πώς προετοιμάζονται τα locations, αυτά όλα αυτό. Αυτά σ' αρέσουν πολύ, βέβαια. Ωραίο, δυνατό αυτό. Πάρα πολύ δυνατό. Προλαβαίνω να πω άλλη μια ταινία. Δυστυχώς. Τα λέμε, ρε Κατερινάκη. Μία. Κάτω σπαθείτε την επόμενη εβδομάδα ξανά μαζί σας, μόνη μου το ζω. Έχει φύγει, γεια σας.